Μετά το σεισμό, οι κίνδυνοι είναι ακόμα μεγάλοι λόγω των πιθανών μετασεισμών και των ζημιών που μπορεί να έχουν υποστεί τα κτίρια. Έτσι, μετά από έναν ισχυρό σεισμό, παραμένουμε στους χώρους συγκέντρωσης και ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των αρχών, δεν μπαίνουμε σε κτίρια με ζημιές χωρίς την έγκριση των ειδικών, απομακρυνόμαστε από τις ακτές λόγω πιθανού τσουνάμι, μένουμε μακριά από κομμένα καλώδια, τζαμαρίες, μπαλκόνια και ετοιμόρροπες κατασκευές. Σε λίγο πρόκειται να νιώσετε δύο από τους πιο ισχυρούς σεισμούς των τελευταίων χρόνων. Τη Ταϊβάν, που είχε μεγάλο εστιακό βάθος και μεγάλη διάρκεια, και του Κόμπε, που ήταν επιφανειακός και είχε μικρότερη διάρκεια.